Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Συναγερμό σήμανε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας μετά την γνωστοποίηση κρούσματος μηνυγκίτιδας σε φοιτητή. Ο φοιτητής μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση. Εφαρμόστηκαν αστραπιαία τα απαιτούμενα υγειονομικά μέτρα στους φοιτητές με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή το κρούσμα, καθότι ο ιός μπορεί να προκαλέσει τόσο ενδημική νόσο όσο και επιδημία. Συναγερμό σήμανε στο Πανεπιστήμιο Πατρών για 18χρονο πρωτοετή φοιτητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, που προσευλήθη από μηνυγκίτιδα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος από την περασμένη Τετάρτη στην ΜΕΘ του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Το Πανεπιστήμιο Πατρών κίνησε αμέσως διαδικασίες για να μην υπάρξει διασπορά, εφαρμόζοντας τα απαιτούμενα υγειονομικά μέτρα στους φοιτητές με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή το κρούσμα, καθότι ο μηνυγκίτιδόκοκκος μπορεί να προκαλέσει τόσο ενδημική νόσο όσο και επιδημία. Ο νοσήσας φοιτητής είχε μηνυγκίτιδα από μηνυγκίτιδόκοκκο που μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και εκεί έγινε η διάγνωση, η εκτίμηση και το παιδί βέβαια διασωληνώθηκε, αλλά από ό,τι έχουμε ενημερωθεί είναι σταθερή η κατάστασή του και ευχόμαστε όλοι να πάει καλά. Εμείς, σαν Πανεπιστήμιο, ακολουθήσαμε το πρωτόκολλο, άμεσα εφαρμόσαμε όλα τα απαιτούμενα υγειονομικά μέτρα, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και το Τμήμα Δημόσιας Υγείας, με τους γιατρούς και το δικό μας γιατρό εργασίας. Κλήθηκαν οι φοιτητές που ήταν μαζί του στενή επαφή στα εργαστήρια και παρακολούθησαν πολύ κοντά, γιατί αυτός μεταδίδεται με την αναπνευστική οδό, άρα έχει νόημα μόνο όσοι ήταν πολύ στενά, δηλαδή μπροστά του, όπως ο κορονοϊός, για να πούμε έτσι λίγο τα πράγματα. Αυτοί που ήταν μπροστά του, δίπλα του, όχι σε όλη την αίθουσα. Κλήθηκαν τέλος πάντων όλοι αυτοί οι φοιτητές άμεσα. Ενημερώθηκαν από τον γιατρό, δόθηκαν φαρμακευτική αγωγή, χημειοπροφύλαξη προληπτικά, ως περιέγραφε το πρωτόκολλο. Απολυμάνθηκε το τμήμα και ακολουθήθηκαν αυστηρά όλες οι οδηγίες του ΕΟΔΗ. Η κατάσταση του 18χρονου φοιτητή είναι σταθερή, δίνοντας σημάδια ελπίδας ότι θα ξεπεράσει την περιπέτεια αυτή, ενώ τα άτομα που έχουν έρθει σε επαφή μαζί του έχουν λάβει χημειοπροφύλαξη, κάτι που αφορά και όσους είχαν έρθει σε επαφή με τον Πάσχοντα κατά τη χρονική περίοδο των 7 ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων του. Η άμεση αντίδραση του Πανεπιστημίου ήταν αποτέλεσμα των πρωτοκόλων υγείας που ενεργοποίησε τάχιστα, ενώ η διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους θεράποντες γιατρούς και την οικογένεια του παιδιού. Το Πανεπιστήμιο έχει πρωτόκολλα για αυτές τις καταστάσεις, τα οποία ενεργοποιούνται άμεσα. Δηλαδή, είναι η αρμόδια υπηρεσία σε συνεργασία πάντα με τον εκάστοτε αντιπρίτανη που έχει αυτή την αρμοδιότητα, όπως είμαι εγώ σε αυτή την περίπτωση. Τώρα έτυχε να είμαι εγώ εδώ, δηλαδή, τη θετική μέρα. Κινείται άμεσα το σύστημα, γιατί ο στόχος του είναι η προστασία και ασφάλεια των φοιτητών και των εργαζομένων φυσικά. Καθημερινά μιλάμε και το πρωί μίλησα με το νοσοκομείο, καθημερινά ενημερωνόμαστε και με την οικογένεια του παιδιού, έχουμε μιλήσει από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε να μιλάμε. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία τόσο με την οικογένεια όσο και με το νοσοκομείο, το ίδρυμα που νοσηλεύεται το παιδί. Νέες ανατιμήσεις σε δεκάδες προϊόντα φέρνει το 2024, καθώς ο πληθωρισμός τρέχει χωρίς φρένο και γονατίζει τα νοικοκυριά. Στην πρώτη γραμμή του νέου κύματος ανατιμήσεων βρίσκονται τρόφιμα και είδη προσωπικής περιποίησης. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νέες ανατιμήσεις. Ναι, ξεκινάμε με το πρώτο κύμα για αυτή την χρονιά. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες από την αγορά, θα έχουμε ένα κύμα γύρω στα 200 προϊόντα. Μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου. Το πρώτο πακέτο ανατιμήσεων αφορά 100 προϊόντα περίπου ήδη πρώτης ανάγκης. Έως το τέλος Ιανουαρίου αναμένεται να περάσουν στο ράφι ανατιμήσεις κοντά στο 6% κατά μέσο όρο και θα ακολουθήσει για το μήνα Φεβρουάριο ένα ακόμα πακέτο με άλλα επίσης 100 προϊόντα πρώτης ανάγκης και εκεί 7% ανατιμήσεις μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Πού οφείλονται αυτές οι ανατιμήσεις, Σωτήρη? Όλοι καταλαβαίνεις ότι αναφέρεται στις επιπλέον τιμές που μπαίνουν από τους μεσάζοντες και ναι, αποκαλούνται και μόλις προχθές ανακοίνωσε μέτρα η κυβέρνηση. Προφανώς. Θα δούμε αυτά πώς θα περάσουν. Προφανώς δεν έχουν προλάβει να μπουν στην αγορά όλες αυτές οι ενέργειες. Όσα προϊόντα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου δεν έχουν προλάβει να πάρουν αυτές τις ανατιμήσεις και μπουν μετά τις 10 Ιανουαρίου, από τότε δηλαδή που ξεκινά η εφαρμογή των μέτρων, δεν θα μπουν στο μέτρο αυτό της κυβέρνησης του 1-1 δώρο. Θα αφαιρεθούν δηλαδή από το ράφι αυτού του είδους οι προσφορές που βλέπαμε μέχρι σήμερα.
Θα δούμε και μετά πώς θα λειτουργήσουν και τα υπόλοιπα μέτρα της κυβέρνησης, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα θετικό μήνυμα που μπορεί να εκπέμπεται από την αγορά μέσω αυτών των ειδήσεων που έρχονται από τους λιανέμπορους, από τα σούπερ μάρκετ κατά βάση και από τις εταιρείες διακίνησης τροφίμων. Τώρα να πούμε ότι έχουμε και τα στοιχεία της Ελστάτ για το μήνα Δεκέμβρη, όπου και εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Είχαμε και εκεί σημαντικές ανατιμήσεις, ειδικά το ελαιόλαδο είναι ο πρωταγωνιστής των ανατιμήσεων λόγω και του μηνός Δεκεμβρίου. Θυμίζω εδώ, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις ανακοινώσεις, 58,5% οι συνολικές ανατιμήσεις στην τιμή του ελαιολάδου για το μήνα Δεκέμβριο και μιλάμε για τη νέα σοδιά και όχι την προηγούμενη. Ήδη δηλαδή είχε πάρει μία ανατίμηση και οπότε πάνω σε αυτές τις ανατιμήσεις που είδαμε το φθινόπωρο μπαίνει και καινούργια για το μήνα Δεκέμβριο. Είχαμε και άλλες σημαντικές ανατιμήσεις σε άλλα προϊόντα. Να πούμε ότι όμως το ελαιόλαδο θα λέγαμε ότι τραβάει το ενδιαφέρον και των καταναλωτών και ειδησιογραφικά, γιατί πρόκειται για ένα εμβληματικό προϊόν, ένα εθνικό προϊόν θα λέγαμε καλύτερα. Και σίγουρα υπάρχουν και οι παραγωγοί και οι παράγοντες της αγοράς που ανησυχούν ότι αυτές οι ανατιμήσεις μπορεί να οδηγήσουν στον εξοβελισμό αυτού του εμβληματικού, του βασικού προϊόντος από τα ράφια, κυρίως από τις καταναλωτικές συνήθειες, από τους καταναλωτές, μπορεί να προτιμήσουν άλλα λάδια, άλλα έλαια και άλλους τρόπους μαγειρικής. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό πλήγμα για την αγορά και γενικώς για την παραγωγή του ελαιολάδου στη χώρα μας. Θα δούμε λοιπόν και πάμε να δούμε τώρα τι λένε οι καταναλωτές, κυρίες και κύριοι, σχετικά με τις τιμές στα βασικά προϊόντα. Διαπιστώνουν ότι οι τιμές, ή υποστηρίζουν μάλλον ότι οι τιμές δεν θα επιστρέψουν ποτέ στα επίπεδα που ήταν πριν από 2 χρόνια. Σε τρελή ανωδική κούρσα έχει επιδοθεί η τιμή των προϊόντων τον τελευταίο χρόνο στη χώρα μας, καταγράφοντας αύξηση που προκαλεί σοκ. Άλλωστε, ο πίνακας της Ελστάτ που παρουσίασε τις κυριότερες μεταβολές των τιμών σε 45 προϊόντα και υπηρεσίες το διάστημα του Δεκεμβρίου 2023-2022 εκθέτει τους πάντες και αποκαλύπτει την αδυναμία των μέτρων που ανακοινώνονται και εφαρμόζονται, κάτι που οι καταναλωτές διαπιστώνουν κάθε εβδομάδα. Μιλούν για ανατιμήσεις, νιώθοντας ανήμποροι πια να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κατάσταση. Πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ. Η σύνταξη, ο μισθός. Δεν φτάνει πουθενά. Φάρμακα έχουμε, γιατρούς έχουμε 1,200. Εντάξει, προσπαθούμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε όμως. Μπορείτε να κάθε εβδομάδα να ελέγχετε τις τιμές, τι γίνεται? Όχι, δεν μπορώ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Κοιτάζω τις προσφορές. Τα όποια μέτρα πάταξης ακρίβειας που ανακοινώνει η κυβέρνηση δεν τα βλέπουν στο πορτοφόλι τους οι καταναλωτές, που απορούν ως πότε θα μπορούν να πληρώνουν και να αποτελούν τα θύματα της εσχροκέρδειας σε κάθε μορφή διαβίωσης. Ακατόρθωτο. Όχι εύκολο. Είναι ακατόρθωτο. Στο σύνολο πάντως των προϊόντων βλέπετε διαφορά στις τιμές κάθε φορά, ε? Φυσικά. Και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο τα προϊόντα. Είναι ότι διαβάζω χτες έρχεται μείωση στη συνταγογράφηση των φαρμάκων που παίρνουμε. Πόσο ακόμα, όταν ούτε ένα αντιβυχικό δεν συνταγογραφείται. Που σημαίνει ότι η ακρίβεια είναι σε όλες τις πλευρές. Μιλάω για είδη πρώτης ανάγκης. Φάρμακο, διατροφή. Μειώνεται η συνταγογράφηση ακόμα για να μειώσουμε δαπάνες, μπλα 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 μπλα. Εδώ επικρατεί εσχροκέρδεια. Δεν είναι ακρίβεια. Είναι εσχροκέρδεια, ανεξέλεγκτη. Δεν είναι εύκολο. Πολύ δύσκολο. Βλέπετε μειώσεις εσείς πουθενά? Όχι. Δεν έχω δει τίποτα. Ακρίβει, όλα έχουν πάρει προς τα πάνω. Όλα αυτά που ακούμε για μέτρα κατά της ακρίβειας. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω περισσότερα πράγματα. Στην πράξη εσείς σε αυτά που ψωνίζετε δεν το βλέπετε? Ακριβά τα βρίσκω όλα. Τίποτα προς τα κάτω δεν πάει. Όλα προς τα πάνω. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, τα βασικότερα προϊόντα για τη διαβίωση και την καθημερινότητα των οικοκυριών έχουν πάρει φωτιά, με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός, ειδικά το Δεκέμβριο, να εκτοξευθεί στο 3,5% από 3% που ήταν το Νοέμβριο, και τους καταναλωτές να φοβούνται ότι αυτή η άνοδος θα συνεχιστεί και το 2024. Η ακρίβεια καλπάζει και οι εταιρείες δημοσκόπησης συνεχίζουν να μετρούν την κοινή γνώμη. Σημαντικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, έρευνα της Opinion Poll, με το Πασόκ να προηγείται με περίπου μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην ίδια έρευνα, το 57% αντιμετωπίζει θετικά και μάλλον θετικά την ίδρυση μη κρατικών ανώτατων ιδρυμάτων. Πάμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Χωρίτο για τα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Έχουμε λοιπόν συντριπτικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτή η έρευνα έγινε με αφορμή την ίδρυση και την συζήτηση που έχει ανοίξει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλήθεια είναι αυτό. Η έρευνα, η δημοσκόπηση αυτή της Όμπινιον ουσιαστικά έγινε μεσούσης της ανακοίνωσης, κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης για τη μη ίδρυση, για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Άρα και ταυτόχρονα για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, άρα απορροφά όλους τους κραδασμούς. Έχουν φτάσει στην κοινωνία αυτά τα νέα νομοσχέδια, οπότε η δημοσκόπηση αυτή δείχνει, υποτίθεται, θα περίμενε κανείς, και κάποια δυσφορία ενάντια στην κυβέρνηση για κάποιους οι οποίοι αντιδρούν για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια κτλ. Τουναντίον παρατηρούμε ότι η νέα δημοσκόπηση έρχεται να ταυτιστεί σε ό,τι αφορά τα ευρήματα με όλες τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις έτερων εταιριών. Παρατηρείται μια μεγάλη διαφορά του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει περάσει στην τρίτη θέση όπως προείπες, αλλά ακόμα και σε σχέση με το δεύτερο σήμερα Πασόκ Κινάλ, το οποίο έχει 14,2, ενώ η Νέα Δημοκρατία έχει σταθερά πάνω από 38% και στο εν λόγω Γκάλοπ 39,1. Άρα βλέπουμε όχι μόνο να διατηρεί ένα υψηλότατο προβάδισμα, μια συντριπτική όπως προανέφερες διαφορά, αλλά αυτή να παγιώνεται κιόλας και τα υπόλοιπα κόμματα, Πασόκ Κινάλ και ΣΥΡΙΖΑ, να βρίσκονται σταθερά σε χαμηλές πτήσεις μεταξύ 12 και 14%, κάτι που δεικνύει ευθέως ότι και αυτά έχουν παγιώσει τα μικρά ποσοστά, μολονότι υπάρχει αντίδραση του κόσμου για τα νέα... Για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια. Έτσι. Μιλάμε για κύμα ακρίβειας, το οποίο... δεν αποτυπώνεται, δεν φαίνεται στα Γκάλοπ. Δεν φαίνεται στα Γκάλοπ και όχι μόνο αυτό. Δεν φαίνεται ούτε καν η αντίδραση επιστημόνων, μικροεμπόρων για τη νέα φορολόγηση που όπως ξέρουμε προηγήθηκαν πάρα πολλές κινητοποιήσεις δικηγόρων, μηχανικών, εμπορικών συλλόγων της χώρας. Όλα αυτά λοιπόν δεν αποτυπώνονται. Δεν αποτυπώνονται. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υφίσταται πρόβλημα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως με ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ υποτεθείστε ότι μετά τη διάσπασή του, κατά τη διάρκεια της οποίας έφυγαν 11 μεγάλα στελέχη, δημιούργησαν μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα, τη λεγόμενη Νέα Αριστερά. Έχει προβλήματα, δεν μπορεί με τίποτα να βρει... Μα είχε προβλήματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πριν, αλλά τα είχε από το 17,8. Τώρα βλέπουμε να έχει υποχωρήσει πάρα πολύ, τουλάχιστον 5 ποσοστιαίες μονάδες, οι οποίες οι 3 εξ αυτών έχουν απορροφηθεί από τη Νέα Αριστερά. Ένα 2% από το πρώτερο καθεστώς, από την πρώτερη δυναμική του, έχουν εξαφανιστεί. Τις έχει πάρει ίσως το ΠΑΣΟΚ. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν βλέπουμε να μην υφίσταται ισχυρή δυναμική αντιπολίτευση, η κυβέρνηση να παίζει ουσιαστικά μόνη της, πας στην παράμετρο και την ερώτηση καταλληλότερος για πρωθυπουργός και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεπερνάει το 40% και ο δεύτερος είναι μακράν του πρώτου, 7,8 ο Κασελάκης. Αντιλαμβανόμεθα δηλαδή ότι και στις έτερες ερωτήσεις, το προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει απλά παγιωθεί, δεν υπάρχει ορατό ένα δυνατό κόμμα της στην αξιωματική αντιπολίτευση, διότι ούτε το ΠΑΣΟΚ μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτή την πρόσχερη, ουδής γνωρίζει, κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τη δυσφορία του κόσμου για την ακρίβεια, όπως προείπες, για το νέο φορολογικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό για τη μεσαία τάξη και τους επιστήμονες, για το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα μεγάλο κοινό το οποίο είναι ενάντια σε αυτά τα νομοσχέδια. Αυτό το κοινό όμως δεν μπόρεσε να το πάρει η αντιπολίτευση, άρα δεν πείθει
υπ' αυτή την έννοια η αξιωματική ή αν το θέλει συνδυαστικά ΠΑΣΟΚ και άρα, ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τα κόμματα θα πρέπει, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει μάλλον να ανασυνταχτούν και να βρουν τα πατήματά τους μέσα στην κοινωνία. Έτσι ακριβώς και αυτό θα καταδειχθεί πλήρως και πλέον όχι δημοσκοπικά αλλά καταληκτικά στις ευρωεκλογές. Βεβαίως. Εκεί θα μετρήσουν πλέον δυνάμεις και εκεί θα κατανοήσει το κάθε κόμμα ξεχωριστά ποιες κινήσεις πρέπει να κάνει για να... Και ποια είναι η δυναμική τους. Έτσι. Προσώρας δηλαδή κανένα πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία, μολονότι υπάρχει μείζον πρόβλημα στο νομοσχέδιο με τα ομόφυλα ζευγάρια, όπου βλέπουμε πάρα πολλούς βουλευτές και μεγάλα στελέχη με προεξάρχοντα τον Αντώνη Σαμαρά να έχουν δημιουργήσει ένα άκρος αρνητικό κλίμα εντός του κυβερνώντος κόμματος. Δεν το εισπράττει αυτό, ούτε και αυτό δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε, θα τα πούμε και στη συνέχεια, Δημήτρη, για άλλο θέμα. Τώρα σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η εξαφάνιση του 31χρονου Μπάμπη από το Μεσολόγγι, ο οποίος αγνοείται πάνω από 10 ημέρες. Για τις τελευταίες εξελίξεις θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα ο συνάδελφος Γιώργος Ηλιόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Τι στοιχεία έχουμε λοιπόν για αυτήν την εξαφάνιση θρίλερ για τον 31χρονο Μπάμπη? Πράγματι, Έφη, και το Σαββατοκύριακο συνεχίστηκαν οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου, ο οποίος αγνοείται από τις 4 Ιανουαρίου, κοντεύουν 11 ημέρες, συμπληρώνονται 11 ημέρες από την εξαφάνισή του. Στη μάχη για τον ερευνό ορίστηκαν εθελοντές από την Αθήνα με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, οι οποίοι έφτασαν μέχρι και τον Εύβοινο ποταμό οι εθελοντές. Παρότι οι διασωστικές ομάδες είχαν επικεντρώσει σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης, όπου κάμερα ασφαλείας είχε εντοπίσει την επιμάχη βραδιά να κινείται στο σημείο ο 50χρονος Χρεοπόλης, που ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε. Εν τούτης οι έρευνες δεν είχαν αίσθηση ο τέλος, δεν εντοπίστηκε κάποιο στίγμα του 31χρονου Μπάμπη. Να πούμε καταρχάς σε μια εξέλιξη η οποία θα οδηγήσει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση τις έρευνες. Από την έρευνα που έχουν πραγματοποιήσει τις τελευταίες ημέρες οι αξιωματικοί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και των Ανθρωποκτονιών έχουν πέσει πάνω σε ένα σημαντικό εύρημα, σύμφωνα με το οποίο και σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο αριθμός ενός κινητού τηλεφώνου τον οποίο κάλεσε ο 50χρονος Κρεοπόλης, και ο αριθμός αυτός φαίνεται να καλείται ξανά και ξανά τόσο πριν όσο και μετά την εξαφάνιση του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου. Το τηλέφωνο αυτό ανήκει σε ένα άτομο που μένει στην περιοχή και σύμφωνα με τις αρχές είναι στενός φίλος του Κρεοπόλη. Ο 50χρονος φαίνεται να του τηλεφωνεί πριν συναντήσει τον αγνοούμενο, όσο και μετά τη συνάντησή του, αλλά και καθημερινά τις ημέρες μετά την εξαφάνιση. Το σενάριο που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι δεν αποκλείεται ο άνθρωπος αυτός να αποτελεί το κλειδί της υπόθεσης και να βοηθήσει στις έρευνες. Θα καταθέσει ο άνθρωπος αυτός, θεωρείται δεδομένο από τους αστυνομικούς ότι θα κληθεί να καταθέσει τις επόμενες ημέρες και η μαρτυρία του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Επίσης να πούμε ότι ήδη έχει εκδοθεί και σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωτικών Μεσολογγίου, διότι οι δικαστές ζητούν την άρση του τραπεζικού απορρίτου στους λογαριασμούς του 50χρονου Κρεοπόλη αλλά και του 31χρονου αγνοούμενου. Στο βούλευμα πάντα έφη, το οποίο έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, προέκυψε το ιστορικό της υπόθεσης και υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που είναι σημαντικές. Καταρχάς στις 4 Ιανουαρίου το θύμα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 50χρονο με έναν φίλο του, όπου ανέφερε ότι το ίδιο βράδυ θα πήγαινε για κυνήγι με τον Κρεοπόλη. Θεωρείται πολύ βασικό στοιχείο αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με το βούλευμα, όσο οι δύο άνδρες είχαν μεταξύ τους και κάποιες οικονομικές συναλλαγές, ο 31χρονος φέρεται να έχει δώσει σημαντικό χρηματικό ποσό στον 50χρονο Κρεοπόλη, το οποίο ανέμενε να το επιστραφεί στους αρχές του τρέχοντος έτους. Να πούμε ότι ο 50χρονος Κρεοπόλης υποστήριξε στην αστυνομία ότι δεν είχε κανονίσει να πάει για κυνήγι με τον αγνοούμενο εκείνη την ημέρα της εξαφάνισής του,
και υποσχερίστηκε ότι ο 30χρονος τον κάλεσε στις 6.30 το απόγευμα, ζητώντας τον απλά να τον μεταφέρει με το όχημά του σε κάποιο σημείο. Δεν είχε συναντήσει δηλαδή για να πάνε για κυνήγι. Τελικά όμως προέκυψε από τα δεδομένα των εταιριών της κινητής τηλεφωνίας ότι ο Κρεοπόλης είναι αυτός που κάλεσε το θύμα και όχι το θύμα εκείνον. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο αναφέρεται στο βούλευμα είναι ότι ο Κρεοπόλης ισχυρίστηκε ότι αφού το θύμα αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητό του, εκείνος επέστρεψε απευθείας στο Μεσολόγγι, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώνεται από το οπτικό υλικό καμερών που έχουν εντοπιστεί. Προκύπτει ότι αφού άφησε το θύμα, ακολούθησε πορεία με κατεύθυνση αντίθετη του Μεσολογγίου προς Ευηνοχώρη, ενώ η επιστροφή του στο Μεσολόγγι έγινε 50 λεπτά αργότερα. Σε συμπληρωματική του εξέταση, επιβεβαίωσε την πορεία και τις ώρες που προκύπτουν από τις κάμερες, πριν όπως ανέφερε ότι κατά το διάστημα των 50 λεπτών, των κρίσιμων 50 λεπτών, δεν θυμόταν τι έκανε και τι είχε γίνει. Πάντως, το Συμβούλιο διέταξε την άρευση του τραπεζικού απορρίτου από τους διευθυντές των τραπεζικών υποκαταστημάτων και ζητάει να χορηγήσουν στους ανακριτικούς υπαλλήλους του Τμήματος Ασφαλείας όλα τα στοιχεία τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την έρευνα έτσι. Γι' αυτό λοιπόν λέμε, Γιώργο, ότι αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση. Να σε ευχαριστήσω για τις πληροφορίες, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και πάμε τώρα στην υπογειοποίηση της υδροδρομικής γραμμής από το Ρίο στην Πάτρα. Όπως είπαμε, κυρίες και κύριοι, και τις προηγούμενες ημέρες, μπαίνει στο πεντετές βραχυπρόθεσμο σχέδιο με προϋπολογισμό 2.750.000 ευρώ. Το γεγονός αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους φορείς. Την επιτακτική ανάγκη να καταστεί ο ελληνικός σιδηρόδρομος σύγχρονο και γρήγορο και ασφαλές μέσο μεταφοράς, αλλά και ένας βιώσιμος και νευραλγικός βραχίωνας του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, επεσήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, παρουσιάζοντας στο Υπουργικό Συμβούλιο το ριζικό μετασχηματισμό του ελληνικού σιδηρόδρομου με τη δημιουργία του νέου ΟΣΕ Σιδηρόδρομοι Ελλάδας και το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή της Πάτρας αναμένει απάντηση στο αίτημά της προς την ηγεσία του Υπουργείου για συνάντηση και συνεργασία όσον αφορά στην υπογειοποίηση του τρένου στην Πάτρα. Πρώτα πρέπει η κυβέρνηση να μάθει το ραντεβού που έχουμε ζητήσει και με τον κύριο Σταϊκούρα και με την κυρία Αλεξοπούλου να γίνει. Όπου να μας εκθέσουν το πλάνο το οποίο έχουν για να μιλήσουμε κι εμείς με όχι γενικές πενταετές, τριετές, δεκαετές, ενός χρόνου συγκεκριμένα και θα πρέπει να δούμε όλο το θέμα με το τρένο, με την υπογειοποίησή του και με τα μέσα μαζικής μετακίνησης που θα λύσουν το ζήτημα το κυκλοφοριακό. Είναι δύο θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, είναι από τα σοβαρότερα θέματα που αντιμετωπίζουμε και πιστεύω ότι κάποια στιγμή, μιας και πολλές φορές λένε ότι θέλουν τη συνεργασία, την οποία τη ζητάμε, να έχουμε ανταπόκριση στο αίτημά μας. Το τελευταίο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Ρίο Πάτρα έχει ενταχθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Επενδύσεων των Σιδηροδρόμων Ελλάδας, όπως θα μετανομαστεί ο ΣΕ. Παραμένει ενεργό, αλλά όπως φαίνεται από τις εξελίξεις, περνάει σε δεύτερο πλάνο. Με τον Δήμαρχο να τονίζει ότι το σύγχρονο τρένο μαζί με την επέκταση του προαστιακού της Πάτρας θα αλλάξει την εικόνα των μετακινήσεων στην πόλη. Το ταχύτερο δυνατό. Το ταχύτερο δυνατό για να ανακουφιστεί η πόλη μας, να μπορέσουμε να έχουμε ένα μέσο που να είναι να μας μετακινεί γρήγορα και με πολύ καλό τρόπο και να πάει, πηγαίνουμε έξω από την πόλη, αλλά και σαν προαστιακός που το θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε και φυσικά γρήγορα να βάλουμε σε κίνηση το γραμμικό πάρκο, το ποδηλατόδρομο που θα είναι πάνω αυτό και θα είμαστε πλέον κάτι το οποίο θα είναι για την πόλη μας πολύ σοβαρό και θα μας βοηθήσει γενικότερα. Από την 1η Φεβρουαρίου θα τεθεί σε ισχύ ψηφιακή λίστα χειρουργείων σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και οι ασθενείς θα ενημερώνονται για την ημερομηνία του χειρουργείου τους μέσω mail. Φυσικά αυτή η ψηφιοποίηση της λίστας των χειρουργείων από την στιγμή που δεν συνοδεύεται και από προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών δύσκολα θα αλλάξει τους χρόνους αναμονής για μία εγχείρηση, Δημήτρη. Πραγματικά η σημερινή εξαγγελία του Υφυπουργού Υγείας του Μάριου Θεμιστοκλέους ηχεί καλά στα αυτιά μας ότι εξελισσόμεθα διότι πλέον δεν θα υπάρχουν χαρτιά ή βιβλία στα νοσοκομεία όπου αναγράφεται η ημερομηνία
χειρουργείων του ενός εκάστου ασθενούς, αλλά όλα αυτά θα ψηφιοποιηθούν ηλεκτρονικά, θα γράφει πλέον ποια ημερομηνία πρέπει να χειρουργηθούν τα επίγοντα περιστατικά και ποια εκείνα τα οποία κάπου, κάπως, κάποτε θα χειρουργηθούν, διότι άπαντες γνωρίζουμε ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει επίγους ανάγκη να χειρουργηθεί, αλλά πρέπει να βγάλει μια χολή, μπορεί να περιμένει 6 μήνες, 7, 8, όποτε, εν πάση περιπτώσει, μπορέσουν στα δημόσια νοσοκομεία να τον χειρουργήσουν. Εξυγχρονίζεται τεχνολογικά, όχι ουσιαστικά. Αυτό. Το δημόσιο νοσοκομείο, δηλαδή το να βγαίνει ο Υφυπουργός Υγείας και να λέγει χαρούμενος ότι πλέον πάμε ένα βήμα μπροστά, διότι η ψηφιοποίηση ουσιαστικά συνιστά διαφάνεια στα χειρουργεία, δηλαδή όλα αυτά θα αναρτώνται σε ειδική πλατφόρμα ονόματι ειδικά με ήττα μπροστά. Οπότε θα ξέρει ο κάθε ασθενής πότε πρέπει να χειρουργηθεί και θα του στέλνουμε και mail. Θα στέλνει email στον 80χρονο που πρέπει να εγχειριστεί. Καλά, θα στέλνει σε κάποιον συγγενή. Σε κάποιο συγγενή θα στέλνει στους καταβλισμούς mail κτλ. Μάλλον δεν γνωρίζει ότι η κατάσταση τόσο στα νοσοκομεία όσο και γενικότερα είναι άσχημη και ότι δεν είναι το ζητούμενο η έγκαιρη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση του ασθενούς, αλλά να γίνει η εγχείρηση, γιατί επί του πρακτέου, τι λέγαμε την περασμένη... Μειώνεται ο χρόνος αναμονής. Σε καμία των περιπτώσεων, για να μειωθεί, πρέπει να αυξηθούν οι γιατροί, να αυξηθούν οι νοσηλευτές, να δοθούν κονδύλια ούτως ώστε να έχουμε περισσότερες κλίνες για να φιλοξενείς αρχικό στο νοσοκομείο τον εκάστοτε ασθενή. Και το λέω αυτό γιατί έφυγε μαζί εδώ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Best. Λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι μόνο την Τετάρτη στα επίγοντα περιστατικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και δεν το λέμε εμείς, αλλά το λένε οι ίδιοι νοσοκομιακοί γιατροί, η ΕΙΝΑ εν προκειμένου, 41 άτομα, 41 ασθενείς. Έμειναν στους χώρους των έκτακτων εξωτερικών ιατρών. Σε ράτζα. Διότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα κρεβάτια στις κλινικές. Λοιπόν, για να έχουμε και την άποψη του κυρίου Χρήστου Δάβουλου, πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών, είναι μαζί μας. Κύριε Δάβουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς ακούτε εσείς την ηλεκτρονική λίστα για τα χειρουργεία? Κοιτάξτε να δείτε, δεν λύνει σε καμία περίπτωση το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή των μεγάλων αναμονών στα χειρουργεία, καθώς είτε με λίστα είτε χωρίς λίστα, αυτή τη στιγμή 4 αίθουσες θα παραμένουν κενές στο Ρίο, κλειστές λόγω έλλειψης κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και ιατρικού, και η μία στον Άγιο Ανδρέα θα παραμένει κλειστή και λόγω της συνεχόμενης μετακίνησης των αισιολόγων στο νοσοκομείο του Καραμανδάνιου. Και αυτό ισχύει για όλα τα νοσοκομεία πανελλαδικά. Φανταστείτε, μόνο για την Αθήνα λείπουν 150 νοσηλευτές μόνο για να στελεχωθούν οι αίθουσες των χειρουργείων της Αττικής. Άρα λοιπόν, είτε με λύσατε χωρίς, ή όταν έχει 5 χειρουργικές αίθουσες κλειστές στην Πάτρα, η αναμονή θα είναι ίδια για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν αν θα περιμένουν την ουρά για ένα πρόβλημα συσσαγωγικά τακτικό, γιατί άμα έχεις ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, λίθους τυχολίας, το πούμε, μπορεί να γίνει επίγον και ακόμα και να βρεθείς να καταλήξεις άμα κάνεις μια σοβαρή επιλογή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι το χέρι τους να είναι συσσαγωγικά ελεύθεροι αν θα επιλέξουν τις μεγάλες αναμονές 3-6 μήνες ή θα επιλέξουν να μπουν στα δίχτυα του ιδιωτικού τομέα με το ζημίωτο φυσικά. Μάλιστα. Ή τα απογευματινά χειρουργεία που έχουν θεσμοθετηθεί αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί επί της ουσίας, δηλαδή πάλι με το ζημίωτο συσσαγωγικά πληρώνοντας το δημόσιο τομέα, τον εμπορευματοποιημένο δημόσιο τομέα για να μπουν μπροστά σε ένα δωμάτιο με θέα στον ήλιο. Άρα λοιπόν δεν λύνει κανένα πρόβλημα η ηλεκτρονική λίστα? Όχι, το μόνο πρόβλημα που θα μπορούσε να λύσει αυτή την κατάσταση είναι η πλήρη στελέχωση όλων των νοσοκομείων με μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό, ώστε να μπορούν να λειτουργούν όλες τις αίθουσες χειρουργείων και να βρεθούν κι άλλες. Και δεν είναι μόνο και οι αίθουσες των χειρουργείων, είναι ελέγχοντας και με την διαθεσιμότητα π.χ. των κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας, καθώς πολλά περιστατικά μετά θα νοσηλευτούν και τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε επίπεδο αχαΐας, λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι είναι... Κύριε Δάβουλε, σε επίπεδο αχαΐας, τι ελλείψεις υπάρχουν για να πούμε ότι θα λειτουργήσουν κανονικά όλες οι χειρουργικές, όλα τα χειρουργικά κρεβάτια? Είναι κειμενόμενο το πρόβλημα. Θέλω να πω ότι αυτές τις μέρες βρίσκεται ακόμα και διασωληνωμένο περιστατικό σε μια από αυτές τις αίθουσες που παραμένουν κλειστές, βέβαια. Μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχει αίθουσα κλίνης ΜΕΘ και λειτουργούν πολλές φορές και σαν σε εισαγωγικά αποθηκευτικός χώρος, νοσηλευτικός χώρος βασικά, για περιστατικά που δεν υπάρχουν κλίνες ΜΕΘ πανελλαδικά.
ώστε να είναι υποτίθεται μια το εντατική παρακολούθηση από το να είναι σε ένα θάλαμο κλινικής. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό επιβαρύνει περαιτέρω το πρόβλημα. Κάτι το οποίο το είδαμε και στην περίοδο της πανδημίας, όπου είχαμε διασωλωμένα στα χειρουργεία, οπότε έκλεισαν και η τακτική λειτουργία των χειρουργείων. Και πολλοί ασθενείς, ογκολογικοί και εμείς, πήγαν πίσω όταν αντιχειρουργία την πορεία τους. Έχουμε σίγουρα 5 κλειπτές έδωσε αυτή τη στιγμή στην ΑΧΑΗΑ λόγω έλλειψης κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού, άρα καταλαβαίνουμε ότι θέλουμε τουλάχιστον για να στελεχωθούν αυτές οι κλινικές, θέλει τουλάχιστον γύρω στους 20 νοσηλευτές μόνιμους για αυτές τις θέσεις μόνο. Το έχει μετακινήσει από όλα τα τμήματα. Μόνο για τα χειρουργεία 20 νοσηλευτές. Ναι, ναι. Και καταλάβετε ότι να αναλογιστούμε ότι και πρέπει να στελεχωθεί και το Καραμανδάνι νοσοκομείο, ώστε να αρθεί η μετακίνηση των δύο συναδέλφων μας που πάνω από ένα χρόνο αυτή τη στιγμή στελεχώνουν και βαρεύουν τις υπηρεσίες στο παιδιατρικό νοσοκομείο λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Και στέλνουν από τους υπόλοιπους συμπολίτες μας που θέλουν να χειρουργηθούν στη μια αίθουσα του Αγίου Ανδρέα αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι λύσεις είναι εμβαλωματικές αυτή τη στιγμή. Και επί της ουσίας σωθούν τους συμπολίτες μας πρώτα απ' όλα, γιατί αυτοί είναι, αυτοί οι οποίοι δέχονται τις επιπτώσεις αυτής της υποβάθμισης της υγείας που γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, που καλούνται να βάλουν το χέρι στην τσέπη να περιμένουν αυτές τις αναμονές. Υπομονή λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Υπομονή είναι το βασικό, αλλά θέλει και διεκδίκηση από τη μεριά και των πολιτών και των φορέων, αρχής γενομένης από τις απεργιακές κινητοποιήσεις και το επόμενο μήνα. Καθώς πρέπει να βγουν μπροστά οι διεκδικήσεις για την υγεία, για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, για δημόσια δωρεάν υγεία, για όλο το λαό. Πραγματικά πρέπει να μπουν στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων. Να σε ευχαριστήσω. Το επόμενο μήνα και πραγματικά πρέπει να τους θέλουμε δίπλα μας, γιατί η κατάσταση είναι έκρηχνη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε. Έτος Μαρίας Κάλλας. 100 χρόνια από τη γέννηση της μεγάλης ντίβας. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φιλοξενεί την έκθεση «Καληνύχτα, σας αγαπώ» με προσωπικά αντικείμενα και φορέματα από τη συλλογή του Νίκου Χαραλαμπόπουλου. 3 Δεκεμβρίου έως 30 Ιανουαρίου. Επιμέλεια έκθεσης Λίλη Πεζανό. Megaron.gr. Ένα χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση του κυκλοφοριακού, για την αντιμετώπιση μάλλον του κυκλοφοριακού, φέρνει προς υλοποίηση άμεσα ο Δήμος της Πάτρας με την εφαρμογή της ανάπτυξης δικτύου έξυπνων αισθητήρων για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. Η δημιουργία κατανεμημένου δικτύου έξυπνων αισθητήρων θα μπορεί να μετρήσει πολλές περιβαλλοντικές παραμέτρους για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση του ιστορικού κέντρου της πόλης, ώστε τα αυτοκίνητα να μένουν εκτός όταν θα ενημερώνονται οι οδηγοί ότι δεν θα υπάρχουν θέσεις στάθμευσης. Μετά από διαδικαστικές καθυστερήσεις πέραν των 2 ετών, ξεκίνησε η επέκταση του μέτρου των αισθητήρων σε κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, ώστε να υπάρχει ενημέρωση των πατρινών και των επισκεπτών της Αχαϊκής Πρωτεύουσας για την διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, την κυκλοφοριακή κίνηση και τις έξυπνες τάσεις των λεωφορείων, με σκοπό να μην μετακινούνται άσκοπα τα οχήματα στο κέντρο, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο και διπλό παρκάρισμα. Έπρεπε να είχε τελειώσει. Είχαμε μπλέξει με τους διαγωνιζόμενους ποιος θα πάρει το έργο για να το υλοποιήσει, οι οποίοι φτάσαμε σε δικά. Έφαγε 2-3 χρόνια αυτή η υπόθεση. Υλοποιείται όμως τώρα. Το θέμα ποιο είναι, ότι αυτό μας ενημερώνει που υπάρχουν χώροι για προσωρινή για να πας να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Είναι στα πλαίσια αυτό που θέλουμε να λύσουμε, το οποίο για τη μετακίνησή μας, το κυκλοφοριακό. Αλλά αυτό το σοβαρότερο είναι να έχουμε δημόσια μέσα μαζικής μετακίνησης. Ή εάν ο επιχειρηματίας που ασχολείται με το ιδιωτικό αστικό κτέλ φτάσει σε ένα επίπεδο που δεν το βλέπουμε, που να λύσει προβλήματα που έχει ανάγκη η πόλη μας, και αυτό είναι ένα κομματάκι μικρό μεν, αλλά μας δίνει μια εικόνα ότι που να κατευθυνθούμε για να μην υπάρχει ο πανικός να μπαινοβιώνουμε μέσα στο κέντρο της πόλης. Τη στιγμή που έχεις ενημέρωση ότι δεν υπάρχει καμία θέση για να παρκάρεις, πρέπει να πας στα περιφερειακά πάρκινγκ που έχουμε. Μέχρι αρχές Φεβρουαρίου θα έχουν κατατεθεί προσφορές, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου και την εκκίνηση της υλοποίησης των έργων, ώστε το μέτρο να πάρει σάρκα και οστά. Σε αυτό θα ενταχθούν τόσο η διαθεσιμότητα των θέσεων στο πάρκινγκ Καλετζιώτη, όσο και οι πινακίδες των έξυπνων στάσεων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου με την ανάπτυξη λογισμικού ελέγχου των υποσυστημάτων για τους διαχειριστές του έργου θα αναπτυχθεί και η διαδικτυακή διεπαφή και εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα. Αυτό κινείται με γρήγορο τρόπο. Σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχει τελειώσει και θα έχουμε την πλήρη ενημέρωση. Όπως και τα αστικά, υπάρχουν μέσα σε αυτό μία σειρά μέτρων,
ακόμα και το πάρκινγκ το οποίο έχουμε κάτω στον Καλετζιώτη, θα δίνει και εκείνο μήνυμα σε λίγο ότι υπάρχουν εκεί κενές θέσεις. Μην πηγαίνεις στο κέντρο, πηγαίνεις στο πάρκινγκ Καλετζιώτη. Υπάρχει λεωφορείο δωρεάν, δωρεάν μπαίνεις, δωρεάν μετακινήσεις στο κέντρο, που και μέσα στα πλαίσια της νέου προγράμματος που θέλουμε να πάρουμε και δύο μίνιμπας ηλεκτρικά που θα μας βοηθήσουν να έχουμε καλύτερη, να φύγουμε από το κέντρο, να μην υπάρχει στο κέντρο αυτοκίνητο. Εν τω μεταξύ, από ό,τι μαθαίνουμε, η πεζοδρόμηση της, η εργασία για την πεζοδρόμηση της Μεζόνος θα ξεκινήσουν αμέσως μετά το καρναβάλι, δηλαδή μετά τις 20 Μαρτίου. Τώρα πάμε στα Καλάβρητα, όπου εκεί είχαμε ποδαρικό με 7.500 επισκέπτες για το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. Το Σαββατοκύριακο, νέος αναβατήρας Αχιλλέας προσέλκυσε κόσμο. Ωστόσο, δεν απουσιάζουν και τα προβλήματα διαχείρισης τόσο μεγάλου αριθμού επισκεπτών, τόσο στο χιονοδρομικό κέντρο, όσο και στην πόλη των Καλαβρίτων, Σωτήρη. Ναι. Το αδιαχώρητο, λοιπόν, στο χιονοδρομικό την πρώτη μέρα λειτουργίας του, το αδιαχώρητο και στην πόλη των Καλαβρίτων. Σωστά. Όμως υπάρχουν και προβλήματα. Ναι, όταν μαζεύεται τόσος πολύς κόσμος σε μία περιοχή που θα λέγαμε ότι δεν έχει προετοιμαστεί όλα αυτά τα χρόνια έτσι, για τόσο μεγάλο αριθμό επισκεπτών, φαντάζεσαι ότι δημιουργούνται και τα ανάλογα προβλήματα σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών περισσότερο. Πάντως το ξεκίνημα του χιονοδρομικού ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ένα Σαββατοκύριακο 7.500 επισκέπτες δεν είναι καθόλου μικρός αριθμός. Πλέον το χιονοδρομικό των Καλαβρίτων και η πόλη αναδεικνύονται σε έναν από τους βασικούς χειμερινούς προορισμούς στη χώρα, και αυτό ας το λάβουν υπόψη τους οι τοπικοί παράγοντες αλλά και οι επιχειρηματίες για να προετοιμαστούν ανάλογα. Και βέβαια προφανώς και οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν για μια τόσο σημαντική έναρξη για την χειμερινή περίοδο. Θα δούμε πώς θα διεκδικήσει όμως, γιατί ακούμε πολλά από τους μετεωρολόγους και τους προγνώστες ότι όσο περνούν τα χρόνια στενεύει, μικραίνει η περίοδος του χειμώνα και αυτές οι περίοδοι των χιονοπτώσεων. Παρ' όλα αυτά να σου πω ότι το χιονοδρομικό, βλέποντας στο μέλλον, προετοιμάζεται και για εναλλακτικές λύσεις, διεύρυνση της περίοδου λειτουργίας με άλλες δράσεις. Θυμίζω εδώ το φεστιβάλ που ξεκίνησε πέρσι το καλοκαιρινό. Βεβαίως. Και συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο, μεγάλη επιτυχία, και να σου πω πριν από λίγο είναι γνωστό ότι βραβεύτηκε το χιονοδρομικό σε ειδική εκδήλωση στην Αθήνα από φορέα που ασχολείται με αυτές του είδους τις χειμερινές εκδηλώσεις σε ορεινούς προορισμούς, για την πρωτοτυπία και τη μεγάλη επιτυχία, γεγονός το οποίο σίγουρα αποτελεί ένα πολύ καλό σημάδι. Πάντως να σου πω ότι ο Αχιλλέας, ο καινούριος αναβατήρας, λειτουργήσε πολύ καλά, πάρα πολλοί κόσμος ανέβηκε. Υπάρχουν όμως παράπονα για το κόστος κυρίως, το εισιτήριο. Ακούμε παράπονα για 15 ευρώ τα νέα lift κοστίζει η απλή διέλευση, για μία διαδρομή δηλαδή, πληρώνεις τόσο. Ο καφές και αυτός ακριβώς στο χώρο υποδοχής των επισκεπτών για όσους δεν θέλουν να κάνουν να ασκήσουν κάποια χειμερινά σπορ. Και βέβαια υπάρχουν και παράπονα και για την εξυπηρέτηση, ενώ ότι συγκεντρώνεται πάρα πολλοί κόσμος και τα καταστήματα αδυνατούν να διαχειριστούν όλο αυτόν τον κόσμο. Αναμονή πολύωρη και στους αναβατήρες, γιατί δεν λειτουργεί ακόμα, να πούμε, το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίου. Είναι και αυτό στο πρόγραμμα να μπει και να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν λειτουργεί μόνο αναβατήρας ο καινούριος Αχιλλέας. Περιμένουμε να λυθεί και αυτό το ζήτημα, γιατί όπως καταλαβαίνει, σίγουρα θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με τις ουρές των επισκεπτών του χιονοδρομικού κέντρου. Τώρα στα Καλάβρητα, εκεί οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δουν πώς θα διαχειριστούν όλο αυτόν τον κόσμο. Καλό, ευπρόσδεκτος ο κόσμος, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και ανταπόδοση σε επίπεδο υπηρεσιών ανάλογου επίπεδου, να μην ταλαιπωρεί το κόσμος και να μην και φεύγει να μην το με το παράπονο. Έτσι, ναι. Να εκμεταλλευτούν προφανώς, αυτό εννοώ, τους, αυτό εννοώ. Τους τουρίστες, γι' αυτό θα πρέπει να επισκέπτες. Προετοιμαστούν σε επίπεδο υποδομών για να ικανοποιούν όλη αυτή τη μεγάλη ζήτηση που πλέον από εδώ και πέρα φαίνεται ότι θα έχει κάθε χειμώνα η περιοχή των Καλαβρίτων. Θα τα δούμε αυτά. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη. Τώρα, η τιμή, όπως είπαμε και πριν, κυρίες και κύριοι, του ελαιολάδου έχει πάρει για τα καλά την ανηφόρα, με την τιμή στο ράφι να ξεπερνά ακόμη και τα 15 ευρώ το λίτρο, οδηγώντας έτσι σε απόγνωση τους καταναλωτές. Μέσα σε αυτό το κλίμα, όμως, οι κλοπές λαδιού και καρπών ελιάς πολλαπλασιάζονται, με τους παραγωγούς να κάνουν περιπολίες για να σώσουν την εισοδιά τους. Έτσι το παντέρι.
δηλαδή, και να μην ερχόμασταν για ελιές. Θα ερχόμασταν απλά να κοιτάξουμε αν τα τσουβάλια ή οτιδήποτε, ο καρπός, γιατί πέραν τον καρπό, είναι στα δέντρα. Ακόμα και περιπολίες κάνουν οι ελαιοπαραγωγοί για να προστατέψουν το λάδι και τον καρπό του. Στο τελευταίο διάστημα, τα περιστατικά κλοπών έχουν μετατραπεί σε μάστιγα. Είμαστε σε επαγρύπνηση. Φοβόμαστε γιατί ένα τσουβάλι ελιές ήταν 80 με 100 ευρώ. Με την τιμή του ελαιολάδου να χτυπάει συνέχεια ρεκόρ πέρα από τους καταναλωτές, ένα νέο πονοκέφαλο έχουν αποκτήσει και οι παραγωγοί. Και αυτό καθώς επιτίδη ρημάζουν τα λιοστάσια τους, με τους ίδιους πλέον να μετατρέπονται σε security. Είχαμε πάρει κάποια μέτρα προσέχοντας τα χωράφια μας, παίρνοντας τον καρπό καθημερινά. Ό,τι μαζευόταν σε καρπός δεν έμενε στα χωράφια, έφευγε, πήγαινε στα ελαιοτρεβεία ή στα σπίτια μας. Η τιμή του παραγωγού από 5 ευρώ το λίτρο που ήταν πέρσι έφτασε στα 9 φέτος. Καλή σε τιμή, κακή σε ποσότητα. Δεν υπήρχε λαδιά φέτος. Μην κοιτάς που ελάχιστοι είχαν. Δεν υπήρχε. Η τιμή κρατιέται, έχει ανέβει από το ξεκίνημά της. Και πιστεύω πως θα κρατηθεί. Το λάδι τρέχει με τιμές που δεν μπορούσαμε να αντίσει. Κατανοήσουμε. Ξεκίνησε με 7 ευρώ και θα φτάσει 9, ίσως και 12, όπως ακούγεται. Μια τιμή πολύ απογοητευτική για τους καταναλωτές και ελπιδοφόρα για τους παραγωγούς. Μέσα σε ένα χρόνο η τιμή του τενεκέ διπλασιάστηκε. Πέρσι την αντίστοιχη περίοδο πολλούνταν μόλις 80 ευρώ, ενώ φέτος εκτοξεύτηκε στα 160. Διπλή τιμή από 80 ευρώ έχει πάει σε 160 ευρώ έως 170. Οι περισσότεροι καταναλωτές πλέον χρησιμοποιούν ελαιόλαδο μόνο για τη σαλάτα, καθώς η υψηλή τιμή του, που αγγίζει σε κάποιες περιπτώσεις και τα 9 ευρώ το κιλό, είναι απαγορευτική για το μέσο νοικοκυριό. Ακόμα και το λάδι το, που λέμε εμείς το παλιό, που το δίνουμε και καλά σαν βιομηχανικό, το αναζητούν. Πολλοί καταναλωτές θα στραφούν σε άλλα λάδια. Όταν τα σπορέλαια είναι πολύ πιο οικονομικά, προφανώς θα στραφούν στα σπορέλαια και το ελαιόλαδο θα είναι ένα προϊόν που θα χρησιμοποιείται πλέον μόνο στη σαλάτα. Και θα είναι πολυτέλεια. Θα είναι, το λάδι θα είναι φαρμακευτικό. Ναι, για λίγους και μόνο για τη σαλάτα. Αν και φέτος λίγοι ήταν οι παραγωγοί που μπήκαν στο λιοστάσι τους και μάζεψαν ικανοποιητική ποσότητα ελαιοκάρπου, η τιμή του λαδιού παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Οι τιμές πέρυσι είχαν φτάσει μέχρι 485 ευρώ και τώρα μιλάμε πάνω από τα 10 ευρώ. Η πτώση μπορεί να έχει φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις και 70% σε κάποιους. Μέσο όρο είναι εκεί, είναι πάνω γύρω περίπου στο 60-65%, μία σταθερή για όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπήκαν καν στα λιοστάσια. Αρκετοί. Αρκετοί που δεν μπήκαν καν στη διαδικασία μαζέματος. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.